Τα δέντρα από τη στιγμή που δεν είχαν πέρσι φέρανε περισσότερο καρπό φέτος. Ο Κωνσταντίνος είναι ελαιοπαραγωγός από το Καλαμάκι Αχαΐας που είδε φέτος τα δέντρα του να βγάζουν πιο πλούσιο καρπό. Η περσινή χρονιά ήταν άλλη, φέτος είναι λίγο πιο παραπάνω. Είναι πολύ καλή σε παραγωγή και σε ποιότητα λαδιού. Περισσότερο λάδι φέτος. Περισσότερο λάδι. Και ποιοτικός πολύ καλό. Το ίδιο λέει και ο κύριος Γιώργος, όπου η φετινή του παραγωγή είναι καλύτερη σε ποιότητα και ποσότητα. Παρά την ανομβρία, η ποσότητα της φετινής παραγωγής είναι μεγαλύτερη σε σχέση με πέρσι. Ενώ και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αρρώστιες για τα ελαιόδαντρα εξασφάλισε καλύτερη ποιότητα. Ενώ υπήρξαν ελαιοπαραγωγοί που με επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν αποζημιώσεις, καθώς η μείωση της παραγωγής τους κυμαίνεται από 25 έως 40%. Η συνολική εικόνα είναι διαφορετική. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η φετινή σοδιά είναι αυξημένη κατά 50%. Για φέτος, για την ελιά, το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η ανομβρία. Φέτος η παραγωγή είναι πολύ καλύτερη από πέρσι, αλλά όχι αυτό που περιμέναμε λόγω της ανομβρίας. Και η ποιότητα, επειδή οι ελιές δεν έχουν δάκο, είναι πολύ καλύτερη από πέρσι. Η αυξημένη ποσότητα έχει ρίξει κάθετα την τιμή του παραγωγού. Ενώ πέρσι οι παραγωγοί πουλούσαν 9 ευρώ και 50 λεπτά, φέτος πουλάνε ακόμα και 4,80 με 5 ευρώ. Πριν την έναρξη της παραγωγής είμαστε στα 7 ευρώ και σήμερα είμαστε περίπου στα 5 ευρώ. Κάποιοι που δίνουν το λάδι τη στιγμή που δεν έχουν να το αποθηκεύσουν, υπάρχει και η τιμή στα 5 ευρώ και πιο κάτω. Το ερώτημα είναι αν θα φτάσει στα ράφια αυτή η μείωση, δεδομένου ότι η αύξηση στην τιμή του λαδιού ήταν αυτή που οδήγησε το ράλι ακρίβεια στα τρόφιμα. Φεύγει από εμάς δηλαδή φτηνά και όταν πάει κάποιο καταναλωτή στο ράφι, βλέπει ότι έχει 10, 11 και 12 ευρώ. Με το ελπίζουμε να το δούμε στην πράξη. Καλό είναι αυτό. Τι να σας πω, δεν τα πιστεύω ότι θα πέσει και η τιμή. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των ανθρώπων της αγοράς, ένα μπουκάλι λάδι που κατά μέσο όρο κοστίζει 12 ευρώ, τους επόμενους μήνες με τη νέα σοδιά θα πρέπει να πωλείται κάτω από 8 ευρώ.